Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι. Μη φύγεις, διότι έχουμε να κάνουμε εδώ φανταστικά πράγματα. Θα κάνουμε για τον καθαρισμό του κάρμα ή ακόμα καλύτερα για την εξισορρόπηση του κάρμα και θα απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να εξισορροπήσουμε τελικά το κάρμα? Εξισορροπείται, τι είναι κάρμα? Ποια είναι η ελληνική έκφρασή του, γιατί κάρμα είναι ινδουιστικό, ας το πούμε, και βουδιστικό θα έλεγα. Ποιες είναι εκείνες οι καταστάσεις που δημιουργούνται, πού κολλάει πάνω μας το κάρμα? Μείνε λοιπόν να δεις, θα πάρεις καταπληκτικές πληροφορίες. Θα χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά αυτές τις κάρτες που αμφιβάλλω αν τις έχεις ξαναδεί. Είναι πολύ ιδιαίτερες, είναι για ιδιαίτερες καταστάσεις. Δες εδώ, είναι σχεδόν εξωγήινες, ας το πούμε, διαστημικές. Με απίστευτα χρώματα, δες εδώ, διαστημόπλια πράγματα, δεν ξέρω εγώ τι είναι εδώ, εδώ σχηματισμοί. Λοιπόν, θα επιλέξουμε, όχι ακόμα όμως, διότι πρέπει να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, δεν θα πάρει πάρα πολύ. Μην έχει πολύ ενδιαφέρον και επίσης το σημαντικό είναι ότι θα πάρετε και πολύ ωραίες πληροφορίες, οι οποίες θα είναι με ακρίβεια, δεν θα μακρηγορήσω πολύ. Φίλες και φίλοι, στο προηγούμενο διαγωνισμό, όχι διαγωνισμό, δημοσκόπηση που κάναμε, ναι, όντως το βρήκατε, είναι ο Σκορπιός. Μ' αρέσει να τα κάνω αυτά, θα ξανακάνουμε κι άλλο ένα, να βρες το ζώδιο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ο Σκορπιός και στην αμέσως επόμενη δημοσκόπηση ένα 97% ψήφισε και πιστεύει ότι μπορούμε να καθαρίσουμε, αν και είναι λάθος έκφραση καθαρισμός, είναι εξισορρόπηση, να εξισορροπήσουμε το κάρμα. Το κάρμα έχει αναλυθεί πάρα πολύ στη βουδιστική και ινδουιστική θεώρηση, δεν είναι θρησκείες. Άσχετα αν στη σημερινή εποχή το έχουμε κάνει θρησκεία. Δεν είναι στην ουσία θρησκείες, θρησκεία τη δημιούργησε ο άνθρωπος. Είναι στην ουσία αυτό που θέλουμε να πούμε. Ο βουδισμός είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος φιλοσοφικής αναζήτησης, αλλά επίσης ο βουδισμός είναι ερωτήματα. Ο Ινδουισμός και ο βουδισμός είναι ερωτήματα. Αναλύστε, θα το δείτε, δεν θα το επεκταθώ περισσότερο, διότι θα αρχίσουμε να το χάνουμε εδώ. Πέρα από αυτό όμως, σαν πληροφορία, έχει ασχοληθεί διεξοδικά με την έννοια του κάρμα. Κάρμα εν ντάρμα που λέμε. Το κάρμα έχει να κάνει με την πράξη, έχει να κάνει με την ενέργεια. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μιλήσει, είχαν πει για το αίτιο και το αιτιατό. Είχαν μιλήσει επίσης και ο Ιησούς είχε πει, ο Χριστός, μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις. Το οποίο και αυτό είναι ακριβώς η απάντηση γενικότερα σε μία πράξη. Κάρμα όμως σημαίνει πράξη. Σημαίνει εμείς τι κάνουμε, ποιες είναι οι πράξεις μας. Μία πράξη μας, είτε θετική είτε αρνητική, έχει ένα αντίκτυπο. Κακά τα ψέματα, και αυτό είναι η πραγματικότητα. Στη σημερινή εποχή, βέβαια, πολλές φορές λέμε: έχω δώσει, έχω κάνει, έχω βοηθήσει, αλλά στο τέλος τι κάνουμε, με κλωτσάνε στη μούρη. Ή με αγνοούν. Ή εντελώς, ενώ έχω βοηθήσει, τελικά οι άνθρωποι έχουν μια αρνητική συμπεριφορά απέναντί μου κτλ. Αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, έλεγαν επίσης: καλύτερα να αδικήσει παρά να αδικεί. Αυτό μοιάζει και λίγο με τον νόμο της μαφίας, που είναι καλύτερα να σου χρωστάνε παρά να τους χρωστάς. Όσο και αν αυτό φαίνεται ο παραλληλισμός αυτών των δύο ίσως διαφορετικών καταστάσεων, είναι ακριβώς έτσι. Φίλες και φίλοι, θα σας δώσω τώρα ένα κλειδί. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, είπαμε. Εδώ θα μάθουμε πολύ όμορφα πράγματα. Το κάρμα λοιπόν, οι πράξεις μας, καταχωρούνται στα 7 αυρικά πέπλα. Πέπλα. Δηλαδή, αν θέλετε, ή στην άβρα μας. Η άβρα μας, να σας το πω έτσι, έχει 7 διαστρωματώσεις, η οποία ξεκινάει λίγο με πύκνωση, λίγο πιο λεπτή ύλη, ακόμα πιο λεπτή ύλη, μέχρι να φτάσει στο 7ο, στην 7η κατηγορία, ας το πούμε, στην 7η άβρα, στο 7ο πέπλο, αν θέλετε, στην 7η μεμβράνη, όπως το λένε κιόλας, που είναι πάρα πολύ λεπτή. Δεν το λέω εγώ, δεν τα έχω ανακαλύψει εγώ, απλά σας μεταφέρω κάποιες γνώσεις, σας μεταφέρω κάποια πράγματα από τη δική μου εμπειρία, από αυτά τα που έχω ζήσει, από αυτά που έχω διαβάσει, από αυτά που μου έχουν πει άνθρωποι, από αυτά που μου έχουν διδάξει κτλ. Όμως το σημαντικότερο, δηλαδή να σας το πω διαφορετικά, ο μάγος όταν κάνει τα μαγικά του, στην ουσία κάνει ένα manifestation ή κάνει μια προσπάθεια υλοποίησης της ευχής, της επιθυμίας, στο ενεργειακό πρώτο επίπεδο, για να εκδηλωθεί μετά και στο υλικό επίπεδο. Γι' αυτό λέμε πάνω, γι' αυτό δείχνει στην ταρό, δείχνει πάνω και δείχνει και κάτω. Που σημαίνει πρώτα υλοποιώ πάνω, βέβαια σημαίνει όπως πάνω έτσι και κάτω, αλλά σημαίνει πρώτα υλοποιώ πάνω σε ένα ενεργειακό επίπεδο
και μετά το υλοποιώ κάτω, εδώ στην τρίτη διάσταση, στο υλικό επίπεδο. Ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω είναι, παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος οραματίστηκε το αεροπλάνο, έτσι. Το οραματίστηκε, το έβαλε κάτω, πέρασε μέσα από πειράματα, μέσα, αλλά το οραματίστηκε όμως και κατάφερε τώρα στη σημερινή εποχή και έχουμε το αεροπλάνο το οποίο μας πηγαίνει και είναι και αυτό μια, κατά κάποιο τρόπο μια μικρή μηχανή χρόνου, δηλαδή κερδίζουμε χρόνο. Για να δούμε όμως κάποια πράγματα. Κάρμα επίσης. Γι' αυτό επίσης αν ακούσετε αυτούς που λένε έχω μηδενίσει το κάρμα, δεν ισχύει. Κακά τα ψέματα. Κανείς δεν μπορεί να μηδενίσει το κάρμα. Αυτό το λένε, δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι εκείνοι οι σοφοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και επί χρόνια. Μπορούμε να το εξισορροπήσουμε. Μπορούμε να το φέρουμε σε μια καλή κατάσταση. Στην αριθμολογία όντως υπάρχει ένα ειδικό τετράγωνο κάρματος που σου λέει ότι εκεί μηδένισες. Αυτό σημαίνει στην ουσία ότι πρέπει, σου έχει δοθεί μια ευκαιρία, πρόσεξε, σου έχει δοθεί μια ευκαιρία σε αυτή τη ζωή να κάνεις κάτι καλό. Και από εκεί που υπάρχει μια αρνητική δόνηση να την κάνεις θετική. Το κάρμα σημαίνει, είπαμε, πράξεις. Η λέξη κλειδί του κάρμα όμως, φίλες και φίλοι, είναι μνήμη. Πραγματικά σημαίνει μνήμη, όχι ετυμολογικά σαν λέξη. Το κάρμα καταχωρείται στην κυταρική μας μνήμη, καταχωρείται μέσα μας. Καταχωρείται στο σώμα μας και αυτό είναι ένα επόμενο κλειδί το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ να σας φέρω ένα πολύ μικρό παράδειγμα, χαλαρώστε, κάντε το σαν άσκηση τώρα. Κλείστε τα μάτια, χαλαρώστε όμως το σώμα σας, να είστε σε πολύ χαλαρή θέση. Κλείστε τηλεοράσεις, τίποτα, να είστε μόνοι σας με τον εαυτό σας. Να ακούτε μόνο, αν μπορείτε, μέσα το χτύπο της καρδιάς σας που πάλετε. Προσπαθήστε όποια σκέψη έρχεται δύσκολη να την αφήσετε στην άκρη. Τι θα ψωνίσω, με εγκατέλειψε, με προδώσαμε, κάνανε δυσκολίες ή θέμα. Αφήστε τα να φεύγουν σαν σκέψη και φέρτε στο μυαλό σας, ανασύρετε πραγματικά από τη μνήμη σας μια πολύ όμορφη στιγμή. Πολύ όμορφη στιγμή που περάσατε καλά, όποια και να είναι. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εντάξει, φέρτε αυτή τη μνήμη με κλειστά μάτια, σχεδόν σε διαλογιστική ήρεμη κατάσταση και δείτε πώς το σώμα αρχίζει και μεταβάλλεται. Ένα χαμόγελο ίσως στα χείλη, αισθάνεστε αμέσως ίσως λίγο καλύτερα. Αναπολύτε αυτή την όμορφη στιγμή και νιώθετε όμορφα μέσα σας, γαλήνια. Έρχεται δηλαδή μια πολύ όμορφη κατάσταση. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η μνήμη έχει τόση δύναμη? Ναι, η μνήμη μας έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Στους ανθρώπους που μας κάνανε καλό, στις καταστάσεις που κάναμε εμείς καλό. Επίσης υπάρχει η μνήμη και για άσχημες καταστάσεις. Αν δεν θα σας το ζητήσω να το κάνετε, δεν έχει νόημα. Αλλά αν μπείτε αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση που σας έχουν φερθεί άσχημα ή δύσκολα μέσα στο σώμα, ή εσείς θα ανοίξετε τα μάτια, θα νιώσετε άβολα, θα λέτε κάτι άλλο, θα νιώσετε ίσως οργή, θυμό, εκδίκηση. Γιατί η μνήμη, φέροντας αυτή την αναπολούμε, γιατί αυτή η μνήμη έχει τόσο μεγάλη δύναμη? Γιατί, φίλες και φίλοι, έτσι είναι ακριβώς. Και αν θέλετε, το κάρμα, στο πουμί, το αίτιο και το αιτιατό, καταγράφεται μέσα στην ψυχή μας, καταγράφεται μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο νοητικό μας πεδίο, μέσα στην άβρα μας, μέσα στην ενεργειά μας και δημιουργείται ένας λόρος με αυτόν τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε κατάσταση πολύ πολύ ισχυρός. Τώρα, το κάρμα ή οι καρμικές σχέσεις και το άνοιγμα που θα κάνουμε, το οποίο έχει να κάνει με την καρμική εξισορρόπηση καλύτερα, είναι με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι συνεργάτες, γονείς, συγγενείς, με έναν άνθρωπο, με έναν όμως άνθρωπο, με τον οποίο έχετε ένα αποθυμένο, στο πούμε. Μπορεί, προσέξτε, να είναι θετικό το κάρμα, μπορεί να είναι και κάτι το οποίο σας προβληματίζει ή σας ενοχλεί. Μπορεί να είναι ένας δύστροφος προϊστάμενος. Μπορεί να είναι ένας γονέας ο οποίος είναι περίεργος απέναντί σας ή σας αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να το δείτε. Προτιμήστε, αν και ισχύει, προτιμήστε όμως ανθρώπους εν ζωή. Μην το κάνετε για ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Κουβαλάνε κάρμα και εκείνοι και η ψυχή κουβαλάει κάρμα. Επειδή όμως είναι σε μια φάση μετουσίωσης, αλλαγής, γιατί και η ψυχή μπαίνει σε μια κατάσταση καρμικής μετουσίωσης. Μην το αναλύσω τώρα, είναι ολόκληρες αναζητήσεις αυτές. Μπορείτε όμως να το κρατήσετε αυτό και να το φιλοσοφήσετε, αν θέλετε, λιγάκι. Οι ψυχές εξελίσσονται, οι ψυχές περνάνε πράγματα. Τώρα, να σας πω κάτι πολύ σημαντικό και θα προχωρήσουμε λοιπόν στο άνοιγμά μας. Το κάρμα σημαίνει επίσης δικαιοσύνη. Το πότε θα αποδοθεί μια δικαιοσύνη σε μια πράξη, είτε σε ένα καλό πράγμα που έχουμε κάνει, είτε σε ένα κακό, δεν το γνωρίζουμε. Το γνωρίζει σύμφωνα με τη νέα εποχή
Και τα νέα πράγματα που υπάρχουν, υπάρχει ένα καρμικό συμβούλιο που, ας το πούμε έτσι, και εκείνο αποφασίζει για τις συγκεκριμένες κινήσεις. Υπάρχει κάρμα το οποίο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά μέχρι και 7 γενιές κάτω, διότι κάτι είχε γίνει. Υπάρχει κάρμα που παντοποδίδεται άμεσα, υπάρχει κάρμα το οποίο μετουσιώνεται και χρειάζεται χρόνος, υπάρχει κάρμα επίσης που μπορεί κάποιος να κάνει κάτι κακό, αλλά να μην πάει απευθείας στον ίδιο και κάπου αυτό να μεταφερθεί. Τι λένε επίσης, τι λένε, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, πολλές φορές το είδος κάποιας ασθένειας, και ξέρω ότι αυτό μπορεί να ακούγεται και λίγο αιρετικό ή και λίγο προκλητικό, εγώ απλά μεταφέρω μια πληροφορία, το αν θέλετε να συμφωνήσετε ή όχι είναι καθαρά δικό σας θέμα, μπορεί να οφείλεται ίσως και σε αυτό που λέγαν πάλι οι αρχαίοι, αμαρτίες γονέων παιδεύουση τέκνη, δηλαδή, κάποιες πράξεις που γίνουν στο παρελθόν. Δηλαδή, αν υπάρχει μια οικογένεια, σας το πω ένα πολύ έξυπνο παράδειγμα. Αν υπάρχει μια οικογένεια η οποία, πάνω σε χάρη, έχει γίνει εταιρεία δολοφόνων, λέω έτσι, και δολοφονεί άλλους ανθρώπους, αυτό μπορεί να επηρεάσει άμεσα και τα δικά τους παιδιά, αν κάνουν παιδιά. Ή το δικό τους οικογενειακό σύστημα. Μπορεί να το ψάξετε με Gestalt, μπορεί να το, σας λέω κάποιες τεχνικές, μπορεί να το ψάξετε με κάποια constellation, μπορεί να το ψάξετε ενεργειακά, να το δείτε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς που αυτό θα χτυπήσει και το τι θα γίνει. Δεν σημαίνει ότι όλες οι ασθένειες είναι θέμα κάρμα, αν και ένα μεγάλο ποσοστό το αποδέχονται αυτό, τουλάχιστον στις, ας το πούμε, στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Ένα μεγάλο ποσοστό ίσως των ασθενειών έχει να κάνει με τη δική μας την εσωτερική ανισορροπία και γενικότερα από το πολύ έντονο άγχος, στρες, αγωνία, δυσκολίες που περνάμε και από το γεγονός ότι δεν είμαστε σε μια κατάσταση, αν θέλετε, λίγο θεραπευτική, διαλογιστική ή να βάλουμε και κίνηση στο σώμα ή να το πάρουμε αλλιώς και να αρχίσουμε να κάνουμε διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Έτσι είναι ένα πολύ γενικό πλαίσιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εγώ αυτά είχα να σας πω. Ό,τι θέλετε, εννοείται, αν θέλετε από κάτω μπορείτε να γράψετε, μπορείτε να σημειώσετε την άποψή σας, να πείτε κάποια πράγματα, να πείτε ναι και διαφωνώ, αλλά μην πείτε αχ, ναι, αυτά είναι βλακίες που λες και διαφωνώ, γιατί αυτά σβήνονται αυτομάτως, έτσι μην κάνετε το κόπο. Λοιπόν, αν θέλετε σοβαρά πράγματα, σοβαρότητα, αν θέλετε να ανταλλάξουμε απόψεις, πολύ ευχαρίστως κτλ. Δεν επιλέγουμε ακόμα, βλέπετε 4-6. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν 7 πεδία, 7 ενεργειακά πεδία, έτσι, τα οποία εκεί πρώτα σε ενεργειακό επίπεδο, πνευματικό επίπεδο, να το πούμε έτσι, καταγράφεται αν θέλετε αυτή η ενέργεια του κάρμα. Επίσης να σας πω ότι υπάρχουν και αρκετά βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε με ανθρώπους, ένα είναι του Όσο, ένας Ινδός φιλόσοφος, ο οποίος γράφει για τα 7 τσάκρας και για τα 7 ενεργειακά κέντρα, για τα 7 ενεργειακά πεδία αν θέλετε. Είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο δυσνόητο σαν βιβλίο, έχει όμως απίστευτη πληροφορία και η ανάλυση του είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είναι από τα βιβλία τα οποία εγώ σας το, όποιος θέλει να εμβαθύνει και να καταλάβει. Εννοείται βέβαια υπάρχει ένας Ρώσος, δεν το θυμάμαι τώρα, μου φαίνεται λέγεται Νικολάγεφ νομίζω, ο οποίος έχει κάνει επί 30 χρόνια μια πολύ μεγάλη επιστημονική έρευνα πάνω στο κάρμα και κατέληξε και ο ίδιος και έχει κάνει πολλές ανακαλύψεις, πολλά πράγματα και κάπου βέβαια λύσει σε ένα από τα βιβλία του, έχει γράψει πολλά βιβλία, έχει γράψει γύρω στα 7-8 βιβλία, είναι μια σειρά για το κάρμα, αν ισχύει, αν δεν ισχύει, πότε ισχύει, που λέει ότι ναι, μέσα από τα ταρό, μέσα από την αστρολογία και την αριθμολογία είναι, αν θέλετε, τέχνες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να καταλάβουμε το κάρμα μας και να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, okay. Φίλες και φίλοι, εδώ αυτό το οποίο έχουμε να κάνουμε, εδώ είναι 4-6, μην επιλέξετε ακόμα και βεβαίως δεν είναι τυχαίο που ήρθε αυτή η κάρτα που είναι με τον πύργο που έπεσε, είναι ένα γενικό μήνυμα, ετοιμαστείτε για αλλαγές. Ετοιμαστείτε για ενώ δηλαδή μέσα από αυτό το ρίξιμο που θα κάνουμε, να αλλάξει λίγο και η κοσμοθεωρία σας. Να αλλάξει λίγο και ο τρόπος με τον οποίο εξισορροπούμε το κάρμα. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν πολύ πολύ πολλοί τρόποι να εξισορροπήσουμε το κάρμα. Υπάρχει με κρυστάλλους, με θεραπεία με κρυστάλλους, υπάρχουν ενεργειακές θεραπείες, υπάρχουν πολλά πράγματα. Αρκεί να βρείτε έναν θεραπευτή, ο οποίος να είναι σοβαρός και να ξέρει τι κάνει, γιατί μην πάτε σε τον οποιοδήποτε τσαρλατάνο, διότι θα σας αλλάξει πραγματικά τα φώτα, έτσι. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, τους εμπιστευόμαστε, να το πω έτσι, με αποτέλεσμα πηγαίνουμε για κάτι καλό και βγαίνουμε μετά, αφήστε τα. Πολύ χειρότερα από ό,τι γίνεται. Να σας διαβεβαιώ όμως, γιατί το έχω δει με τα μάτια μου, το κάρμα επιστρέφει. Και μπορώ να το δω, εγώ το έχω μελετήσει και αριθμολογικά, αλλά κυρίως το έχω μελετήσει αστρολογικά
Και μάλιστα μπορεί να σου πει και σε ποια περίοδο κατά κάποιο τρόπο μπορεί αυτό το κάρμα να έρθει να εξισορροπήσει υπέρ σου, έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τώρα. Τι θα κάνουμε. Μην επιλέξετε ακόμα deck, διότι οι επιλογές θα γίνουν με έναν αδιαφορετικό τρόπο. Από εδώ, φίλες και φίλοι, είναι αυτές οι κάρτες. Εγώ θα αρχίσω λίγο να κατέβω, είναι λίγο μεγάλες, δεν πειράζει. Θα αρχίσω να ανακατεύω. Δεν με βλέπετε βέβαια, αλλά κάποια στιγμή, όχι ακόμα, θα κλείσω τα μάτια, θα τις απλώσω και θα επιλέξω τέσσερις κάρτες. Εντάξει. Λοιπόν, ας τα μαζέψω αυτά εδώ για να έχω χώρο, δεν πειράζει, και τα βγάλω μετά τα decks. Δεν έχει σημασία πώς, με τη σειρά θα τη βρούμε μετά μάλλον, θα σας το πω. Θα το δείτε κι εσείς. Πάμε λίγο να έχω λίγο χώρο εγώ, να τα ανακατέψω λιγάκι. Ωραία, διότι είναι να δείτε. Λοιπόν, τα απλώνω σιγά. Επιτρέψτε μου τώρα κλείνω τα μάτια. Μπαίνω κι εγώ με μεγάλο σεβασμό και μεγάλη έτσι διαλογιστική κατάσταση να επιλέξω την πρώτη κάρτα. Δεν βλέπω, έχω κλειστά τα μάτια. Φέρνω μόνο φως, μόνο αγάπη και μέσα από αυτό το ρίξιμο που θα κάνω, θα το δείτε. Αυτή είναι η πρώτη που επιλέγω. Δεν ξέρω πώς το έχω βάλει, αν το βλέπετε, δεν έχει σημασία, δεν πειράζει. Και μέσα από αυτή την κατάσταση θα πάρετε απίστευτες, πανέμορφες πληροφορίες και μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ να εξορροπήσετε το κάρμα. Τα βάζω, δεν βλέπω απολύτως τίποτα, έχω κλειστά τα μάτια. Η τρίτη κάρτα. Και εδώ η τέταρτη, πάρα πολύ ωραία, η τέταρτη κάρτα. Εντάξει, έχω επιλέξει τέσσερις κάρτες. Ανοίγω τα μάτια τώρα. Α, πολύ ωραία, τα έχω βάλει μια χαρά. Μάλιστα. Αυτές είναι πολύ ιδιαίτερες κάρτες. Είναι κάρτες, μάλιστα λέγονται και ιερείς γεωμετρίας αυτές. Πίσω από αυτές τις κάρτες υπάρχουν κάποια μηνύματα. Δεν θα τα δούμε τώρα, θα σας πω μετά. Αυτές όμως είναι οι τέσσερις κάρτες που έχουν βγει. Αυτά είναι τα τέσσερα decks. Πανέμορφα είναι, θέλω να τα δείτε. Θέλω να μπείτε τώρα κι εσείς σε μια ήρεμη κατάσταση. Όσο πιο πολύ γίνεται διαλογιστική, θα σας φέρω κοντά τις κάρτες μία-μία για να τις δείτε. Αυτή είναι το πρώτο σχήμα. Εντελώς εξωγήινο, έτσι. Είναι μια ιερή, ας το πούμε, γεωμετρία. Νομίζω ότι αυτό έχει φανεί και σε crop circles. Κάπου υπάρχει στην Αγγλία, μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά. Όσοι γνωρίζετε από crop circles, θα καταλάβετε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα σύμβολο ιδιαίτερο ιερό. Η δεύτερη κάρτα, το δεύτερο deck, πανέμορφο και αυτό, πολύ ιδιαίτερο. Δείτε το, με απίστευτη γεωμετρία και αυτό εδώ. Έχει μηνύματα από πίσω, θα τις γυρίσουμε σε λίγο. Το τρίτο deck, μάλιστα. Και επέλεξα εδώ δύο, μάλιστα. Αυτά είναι μαζί, άρα είναι διπλό το μήνυμα. Το τρίτο είναι ένα διπλό μήνυμα, το οποίο οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το δείτε κι εσείς μετά. Η κύρια κάρτα είναι αυτή όμως, αλλά μοιάζουν αυτές οι δύο κάρτες. Σας φέρνω κοντά, δείτε το. Ας τις βάλω έτσι εδώ. Και το τέταρτο deck, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Ωραία λοιπόν, μαζεύω τώρα τις κάρτες. Για να πάμε να κάνουμε το ρίξιμό μας, στο οποίο αυτή είναι η πρώτη κάρτα. Λοιπόν. Και θα κλείσω πάλι τα μάτια, λίγο κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα, επιμένει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, okay. Είδατε πώς απαντάνε τα ταρό με τους συμβολισμούς τους. Θα μου πείτε, μα εσύ το έκανες κατά λάθος. Okay. Αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Τα βάζω εδώ, θα δούμε μετά τι άλλο θα επιλέξουμε. Θα ανακατέψω αυτή τη στιγμή. Και πάμε να δούμε για την εξισορρόπηση του κάρμα. Την δική σας εξισορρόπηση. Θα πάρετε απίστευτες πληροφορίες, απίστευτα μηνύματα. Και ο πρώτος τρόπος, αν θέλετε, καθαρισμού, ή μάλλον, συγγνώμη, εξισορρόπηση του κάρμα, είναι η κατανόηση. Η κατανόηση μέσα στους νευρώνες του μυαλού σας, του εγκεφάλου σας. Ωραία. Λοιπόν, τώρα.
και πάμε να δούμε εδώ το μήνυμα. Το μήνυμα, θέλω να το δείτε αυτό εδώ πέρα, έχει να κάνει με μία επιβεβαίωση των όλων όσων πραγμάτων βρίσκονται μέσα σας, είναι επιβεβαίωση ότι είστε στο σωστό δρόμο, στο σωστό μονοπάτι και γνωρίζετε αρκετά πράγματα. Ναι, αυτό που πιστεύεις μέσα σου, αυτό που νιώθεις μέσα σου, έτσι είναι και ακριβώς. Και αυτή είναι η επιβεβαίωσή του. Εδώ αν δείτε αυτά τα είτε elites και τα λοιπά, είναι μία μυστική γλώσσα, είναι μία... Δεν θα σας εξηγήσω τώρα πού είναι, πώς έχουν προκύψει και τα αυτά. Πάρτε όμως το μήνυμα που σημαίνει επιβεβαίωση σε όλα αυτά τα οποία εσείς μέσα σας γνωρίζετε, νιώθετε και ότι έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, το αφήνω εγώ εδώ, κάνω λίγο στην άκρη και θα αρχίσουμε τώρα να κάνουμε το εξής. Φέρτε, όπως είπα και προηγουμένως, ένα πρόσωπο, εν ζωή κυρίως, το οποίο θέλετε εσείς να δείτε την καρμική εξισορρόπηση. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Δεν είναι ανάγκη μόνο ερωτικό, μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τώρα είναι η στιγμή. Ξέρω, αναρωτιέστε και θα πείτε, μα ο άλλος μπορεί να είναι σε ερωτικό, ο άλλος μπορεί να είναι επαγγελματικό. Πώς θα γίνει? Διότι η ρίζα του πραγμάτων είναι η ίδια, αλλάζει λίγο η απόχρωση, ο χρωματισμός. Εντάξει, ναι, δεν είναι όλες οι ίδιες καταστάσεις, παρόλα αυτά όμως το κάρμα έχει κατά κάποιο τρόπο μία ομοιότητα σε αρκετές καταστάσεις. Αυτή είναι η επεξήγηση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα αρχίσω λοιπόν να επιλέγω. Το πρώτο κομμάτι που θα κάνουμε σαν καθρέφτισμα είναι η ιστορία σας και κάποιες πράγματα, και κάποια πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί στην ψυχή σας και τι ιστορία έρχεται και ποια είναι αυτή η ιστορία. Είστε εσείς εδώ, εδώ ένας βασιλιάς πεντάκτηνο, είστε εσείς και εδώ είναι ακριβώς δίπλα το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει και είναι μία βασίλισσα κούπα. Αμέσως έχουμε μία ιστορία η οποία λέει, μας μιλάει ότι εσύ συνέχισε να προχωράς στη ζωή σου με πρακτικούς τρόπους για την επίλυσή τους και εδώ το άτομο το οποίο σε ενδιαφέρει σου μιλάει ότι να είσαι ανοιχτός, ανοιχτή για θεραπεία. Εδώ μιλάει για πρακτικότητα, εδώ μιλάει για θεραπεία. Εδώ έχουμε γη, εδώ έχουμε νερό. Εδώ έχουμε μεταξύ τους, κοιτάει κατά κάποιο τρόπο ο ένας τον άλλον, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Εδώ λοιπόν έχουμε καλό χαρακτήρα, εδώ έχουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα του έχει και αυτό που λέμε έμπαθη στα αγγλικά, δηλαδή σημαίνει έχει καρδιά. Εδώ έχουμε διέστηση, εδώ επίσης έχουμε και τη δυνατότητα της φροντίδας. Η ιστορία λοιπόν εδώ, τι σημαίνει εδώ, εδώ σημαίνει υπάρχει ένα ισχυρό πεδίο, ας το πούμε, σύνδεσης. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο κομμάτι να δούμε. Είδατε πώς αμέσως όλα δένουν, τουλάχιστον σε μένα μέσα μου, η δόνηση είναι ότι δένει πάρα πολύ καλά. Το επόμενο είναι πώς βλέπει ο ένας τον άλλον. Εντάξει, αν αισθάνεστε καλά, εντάξει, αν με τον άλλον, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αν υπάρχει κάποια σύγκρουση, εσύ είσαι εδώ, εντάξει. Και είναι είναι ο ακόλουθος κούπα. Που σημαίνει πολλές φορές ότι καμιά φορά γίνεσαι πολύ συναισθηματικός, πολύ συναισθηματική. Με αποτέλεσμα, καμιά φορά στους ανθρώπους τους άλλους, μπορεί να είναι στο καθρέφτη που θα γίνει εδώ, να σε βλέπω σε κεντρικό ή εκεντρική. Είσαι μια πολύ καλλιτεχνική φύση βεβαίως, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος όπου θέλει να αυτοεκφράζεται στα συναισθήματα κυρίως και πολύ μεγάλη διέστηση και ευαισθησία θα έλεγα. Και βέβαιως προσφορά, το βάζουμε εδώ. Το επόμενο καθρέφτισμα, η επόμενη κάρτα, είναι ένας ιεροφάντης. Ήρθε η ώρα, σου λέει εδώ πέρα, των αποκαλύψεων και να φανεί η αλήθεια. Πρέπει να καταλάβεις ποιες είναι οι αξίες σου και τι γίνεται γενικότερα με τα όρια σου που βάζεις στους άλλους.
Δεν είναι τυχαίο, διότι αρχίζουμε, έχουμε καθρεφτίσματα. Εδώ έχουμε ένα 5, εδώ έχουμε ένα άλλο 5. Εδώ είπαμε είναι ζώδια γη νερού, εδώ είναι πάλι νερό, εδώ είναι πάλι γη. Σαν να κάνει μια κατάσταση νερό, γη, 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 ας το πούμε. Εντάξει. Μάλλον τα πεντάρια εδώ η σύνδεσή τους. Έλα εδώ όμως να δούμε κάποια πράγματα. Εδώ πάλι σαν κάρτες, σαν ενέργεια συμφωνούν. Το μόνο που σου λέει εδώ πέρα είναι εγώ έχω λίγο μια σοβαρότητα. Εσύ λίγο μπορεί να είσαι και λίγο, ας το πούμε, να μην έχεις την ανάλογη σοβαρότητα, κυρίως σε θέματα αγάπης καμιά φορά. Ή να προσεγγίζεις τα πράγματα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, ο οποίος δεν πολύ συμφωνώ και εδώ. Όμως και αυτές οι δύο είναι πολύ ιδιαίτερες, αλλά και καλές κάρτες. Το τρίτο είναι τα εμπόδια. Ποια ήταν τα εμπόδια? Τα εμπόδια, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ποιοι ήταν οι στόχοι σας. Εσύ είχες άλλους στόχους, εσύ είχες άλλες ιδέες και γενικότερα στη ζωή σου ήθελες να κινείσαι μπροστά. Και ήθελες να κινούνται κάποια πράγματα και παίρνεις δύναμη από αυτό. Και φυσικά ήθελες να κινηθείς προς τα εδώ. Άρα πηγαίνει προς τα εδώ. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και έντονο ενδιαφέρον. Βεβαίως. Εδώ θα μπορούσε να σημαίνει επίσης και η δύναμη, η τόλμη, έτσι, που ψάχνω να βρω τη δύναμή μου μέσα από αυτό. Δηλαδή είστε εσείς, αυτό είστε εσείς, εδώ είναι το πρόσωπο το οποίο σας ενδιαφέρει, το επαναλαμβάνω για να μην υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εδώ τώρα. Εδώ βγαίνει ένας υπότης πεντάκτηνο. Ζώδια, γης, νερού ανακατεύονται, μάλιστα. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, προσέξτε να δείτε τώρα εδώ στα εμπόδια, ποιο είναι το εμπόδιο. Εδώ το πρόσωπο, ή μάλλον να το δούμε λίγο διαφορετικά. Ζώδια φωτιάς, κυρίως τοξότης, ζώδια γης. Εκείνος, στο εμπόδιο που βγήκε εδώ, είχε άλλα πράγματα στη ζωή του που ήθελε να πετύχει και σας γύρισε την πλάτη. Όποιος και να είναι αυτός, γιατί δείτε πώς συμβολικά, σε οποιοδήποτε τομέα, σε οποιοδήποτε κομμάτι και αν ήταν, σας γύρισε την πλάτη. Ήταν ερωτικό, σας γύρισε την πλάτη. Ήταν ένας πατέρας, σας γύρισε την πλάτη. Εντάξει. Θα μπορούσα να πω, κυρίως αφορά βέβαια αρσενική ενέργεια. Αλλά το πρόσωπο όμως, ή μπορεί να είναι μια γυναίκα επίσης, η οποία ήταν πάρα πολύ δυνατή, την οποία τη λέμε πολλές φορές αυτό που λέμε και αντρογυναίκα, ή μάλλον λέμε γυναίκα πολύ δυνατή, έτσι, πράγμα που σημαίνει ότι είχε πολύ ισχυρή ενέργεια, πολύ ισχυρή θέληση, θα μπορούσε σε ένα επίπεδο να ήταν και μια γυναίκα εδώ. Η οποία πολέμησε για τα λεφτά, πολέμησε για την οικονομική εξασφάλιση, ήθελε να πετύχει τα όνειρά της. Να πραγματοποιήσει τα όνειρά της, τα όνειρά του. Είχε μέθοδο, φυσικά πολύ έξυπνος, έξυπνη εννοείται. Αλλά υπάρχει μία διαφορά εδώ. Εσείς τρέχατε από πίσω και όσο τρέχατε, τόσο αυτός ή αυτή απομακρυνότανε με το δικό του ρυθμό και με το δικό του τρόπο. Αυτό, όπως έχετε καταλάβει, ήδη έχει δημιουργηθεί ένα πρώτο ρήγμα. Και όσο εσείς τρέχατε να προλάβετε γρήγορα, παρόλο που μπορεί να κινόταν πιο αργά αν θέλετε, πιο μεθοδικά, εσείς παρόλο όσο γρήγορα και αν τρέχατε, χάνατε δύναμη. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει και είναι ένα κάρμα, ας το πούμε, στο οποίο δείχνει μία ανισορροπία. Δεν είναι κακό. Εδώ δεν κάνουμε, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Ούτε κρίνουμε, ούτε κατακρίνουμε. Είναι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα και ο σκοπός αυτών των πραγμάτων είναι να αντιληφθούμε τη μεγαλύτερη εικόνα για να μπορέσουμε να το εξισορροπήσουμε, έτσι. Πάμε να δούμε τι κοινό είχατε εσείς γενικά. Ποια ήταν τα κοινά, υπήρχε ένας κοινός τόπος συνάντηση, ας το πούμε. Εδώ βγαίνει η Σελήνη. Που σημαίνει πρόσεξε, πρόσεξε, διότι κάποια πράγματα σε ξεγελάνε. Και εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε τη διαμάχη και τις παρεξηγήσεις, μάλιστα. Δεν υπήρχε κοινός τόπος συνάντησης, φίλες και φίλοι.
Εδώ έχουμε ένα ζώδιο καρκίνο, μάλλον ναι, έχουμε ένα ζώδιο ιχθύς, κυβερνάται από τους ιχθύς αυτή η κάρτα, κυρίως, εντάξει. Που λέει όμως εδώ ότι κοίταξε να δεις, πρόσεξε, διότι αυτά που βλέπεις μπορεί να μην είναι και αληθινά. Έχει να κάνει με το μυστήριο, έχει να κάνει με το μη ικανοποιημένο κομμάτι μας και έχει να κάνει βεβαίως και με την... αυτό που λέμε το illusion ή το deception, δηλαδή ότι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η αλήθεια. Και εδώ είναι η διαμάχη, οι παρεξηγήσεις. Δεν βλέπατε καθαρά, δεν μπορούσατε να δείτε τι συμβαίνει, γιατί απομακρύνετε. Πιστεύατε εσείς ότι αυτό συμβαίνει, μπορεί να συνέβαινε κάτι άλλο όμως. Η ψυχή σας εδώ σας οθούσε και σας έλεγε «Μήπως πρέπει να το δεις λίγο διαφορετικά». Και εδώ αυτός ή αυτή είχε μέσα του, μέσα της, μία μεγάλη εσωτερική διαμάχη στην ουσία. Εδώ δείχνει τους άλλους. Εδώ δεν μπορεί να καταλάβετε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος τσακώνεται, ποιος νικάει, ποιος χάνει. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος εδώ που απομακρύνθηκε ήταν διότι είχε μέσα του μεγάλη εσωτερική σύγκρουση. Μυαλό, συναισθήματα, ψυχική σκέψη, νοητική σκέψη, όλα αυτά ερχόντουσαν σε μια εσωτερική σύγκρουση. Εσείς δεν βλέπατε καθαρά, προσπαθούσατε μέσω της διαίσθησης να καταλάβετε τι γίνεται, υπήρχε και ο φόβος της απόρριψης, αλλά κοινό τόπο όμως, μια κοινή συνάντηση, ένα κοινό σημείο αναφοράς, τελικά το χάσατε και δεν είχατε. Συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι η επίλυση. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να έρθουμε σε μια εξισορρόπηση πραγμάτων και η κάρτα που βγαίνει μάλιστα είναι το 7. Για να δω κάτι άλλο. Ντοκι, οκ. Αν παρατηρήσετε έχουμε 1, 2, 3 πενταριά. Τα πεντάρια σημαίνει, φίλες και φίλοι, επικοινωνία, προσαρμογή. Και εδώ πέρα τι έχουμε και εδώ πέρα, αχ τι βγαίνει εδώ, και εννιάρια έχουμε, λοιπόν. Η επίλυση ποια είναι φίλες και φίλοι. Δύο πολύ περίεργες και ιδιαίτερες κάρτες. Εδώ έχουμε κυρίως Σκορπιό και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Εδώ έχουμε Ξύφη, Δίδυμη εδώ κυβερνάνε αυτή την κάρτα, βεβαίως και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα. Εκείνος ή εκείνη, επειδή, κοιτάξτε πώς γίνεται το ακριβώς, επειδή εκείνος ή εκείνη είχε ακριβώς αυτή την εσωτερική διαμάχη, ήταν σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης ανησυχίας και θλίψης. Αγωνία. Νιώθει ότι δεν είχε ελπίδα. Ένιωθε φυλακισμένος, φυλακισμένη. Ό,τι ήταν αυτό, δεν σημαίνει ότι, ότι είχε να κάνει μόνο με εσάς. Δηλαδή, α, εσείς τον φυλακίζετε ή τη φυλακίζετε. Έχει να κάνει με τους δικούς της, τους δικούς του, ας το πούμε, δαίμονες που έπρεπε να θεραπεύσει τα δικά του προβλήματα, τις δικές του, τις δικές της ανασφάλειες. Εσείς λοιπόν τι έγινε. Εσείς ευχόσασταν να μπορούσαν όλα αυτά τα πράγματα με κάποιο τρόπο να υλοποιηθούν, να επιληθούν. Ο Σκορπιός όμως εδώ σε πηγαίνει σε ένα βάθος ψυχής, προσέξτε. Ψυχή εδώ που είναι η σελήνη, ψυχή και εδώ. Ο Σκορπιός έχει να κάνει με τα σκοτεινά θέματα της ψυχής. Το 7 όμως εδώ σημαίνει, το 7 εδώ σημαίνει βεβαίως, εννοείται ότι η σχέση σας είχε κατά κάποιο τρόπο ή η επικοινωνία ή η σύνδεσή σας είναι καρμική. Γιατί είναι το 7 εδώ βέβαια και εδώ που βγήκε η σελήνη είναι καρμική. Και σου λέει εδώ ότι ξέρεις κάτι, έμεινες στα όνειρα. Εσύ έμεινες στα όνειρα, εκείνος ή εκείνη έμεινε με την αγωνία. Εσύ άλλα ονειρευόσουνα, αλλά εκείνος ή εκείνη δεν μπορούσε να βοηθήσει ούτε καν τον εαυτό της. Και έπρεπε λοιπόν να δει με μια νέα άλλη ματιά την όλη κατάσταση. Οπότε το μεταξύ σας αυτή τη στιγμή, ενώ ξεκίνησε πάνω σε πολύ όμορφα πράγματα, εξελίσσεται εδώ από τα εμπόδια και μετά σε μια κατάσταση αρκετά περίεργη και ιδιαίτερη και δύσκολη.
Όταν όμως κατανοήσετε τι συμβαίνει, τότε θα καταλάβετε αμέσως πώς μπορείτε να εξισορροπήσετε το κάρμα. Εδώ θέλει θεραπεία. Εδώ θέλει επίσης ότι κάνω πίσω για να δω λίγο πιο καθαρά τι συμβαίνει στη ζωή μου και τι δυνάμεις κινούνται. Αυτό κι αν είναι μια απίστευτη πληροφορία και ένα απίστευτο ξεκαθάρισμα για εσάς. Στο επόμενο είναι η ανάγκη. Τι χρειάζεται, τι χρειάζεται προκειμένου να επιλύσετε και οι δύο το κάρμα. Να το εξισορροπήσετε. Εσύ αυτό που χρειάζεσαι είναι η φροντίδα. Είναι μια βασίλισσα πεντάκτωμα. Επικεντρώνεσαι στη φροντίδα του εαυτού σου, επικεντρώνεσαι στο σπίτι, στην οικογένεια, επικεντρώνεσαι στη δική σου επιτυχία, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Σημαίνει επίσης προστασία, σημαίνει γοητεία, σημαίνει να είμαι καλός, καλή, σημαίνει να είμαι πρακτικός και επίσης να είμαι έμπιστος, έμπιστη. Για να δούμε εκείνος ή εκείνη τι χρειάζεται και είναι τα σχέδια στο... Έχει σχέδια για το μέλλον, να σεβαστείς τα σχέδιά του για το μέλλον. Εδώ έχουμε γη και κυρίως έχουμε, εδώ πέρα είναι το ζώδιο του εγώ καιρού και εδώ κυρίως έχουμε το ζώδιο του κρυού. Εδώ σημαίνει επέκταση, σημαίνει να προχωρήσω, σημαίνει επίσης πολύ αρκετή ενέργεια, σημαίνει ειλικρίνεια, αν είμαι ανοιχτός, ανοιχτή, να συζητήσουμε ή να τα πούμε. Άρα το κοινό σας σημείο εδώ είναι η ανάγκη εσύ να φροντίσεις κάποια πράγματα, να δημιουργήσεις ένα σταθερό έδαφος, αλλά να είσαι προετοιμασμένος, προετοιμασμένη για το γεγονός εάν εκείνος ή εκείνη θέλει τελικά να κάνει τη δική του ή τη δική της ζωή. Δεν είναι κακό. Και πάμε τώρα στην τελευταία κάρτα η οποία μας λέει για το μέλλον. Πώς και οι δύο τώρα θα μπορέσετε να προχωρήσετε μαζί στο μέλλον και τι σημαίνει αυτό. Και εδώ είναι το εξής. Μία πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Κυρίως βγαίνει το ζώδιο του ζυγού, εξισορρόπηση σχέσεων. Σημαίνει ότι πρέπει να ακούσετε και οι δύο την εσωτερική φωνή, τον εσωτερικό σας εαυτό και τι αποφάσεις θέλει να πάρει και πότε θέλει να τις πάρει. Είστε σε ένα δίλημα, εντάξει, είστε σε μια κατάσταση που δεν μπορείτε να αποφασίσετε για τις σχέσεις σας, για το πού θα πάτε. Δείχνει όμως ότι υποφέρετε και οι δύο. Χρειάζεται λοιπόν να επέλθει η ειρήνη στη μεταξύ σας σχέση. Επηρεάζεστε πάρα πολύ από τη σελήνη και κυρίως από τις φάσεις, ας πούμε, της σελήνης, από τη νέα σελήνη, εντάξει, που δημιουργείται σιγά σιγά μια νέα σελήνη, που σημαίνει νέα ξεκινήματα. Άρα λοιπόν το μέλλον για εσάς, για να έχετε μέλλον, προσέξτε πώς απαντάνε τα ταρό, για να έχετε μέλλον, η συμβουλή τους, αν θέλετε, το συμβουλευτικό κομμάτι, είναι ότι ακούστε και οι δύο όμως, και οι δύο μαζί, την εσωτερική σας φωνή, για να μπορέσετε να αποφασίσετε πώς θα πορευτείτε και οι δύο στο μέλλον, αλλά επειδή είναι ζώδιο ζυγός εδώ, σημαίνει πώς να εξισορροπήσω, να δώσω δικαιοσύνη σε εκείνο το κομμάτι που έχει να κάνει με τη μεταξύ σας σύνδεση στο κάρμα. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η πρώτη, ήταν το πρώτο deck, η πρώτη επιλογή. Τα μαζεύω. Ήτανε, θεωρώ εγώ, αποκαλυπτικότατο, τουλάχιστον αυτό λέει η διέστησή μου, αναλυτικότατο και νομίζω ότι το προσεγγίσαμε με έναν τρόπο που εσάς θα σας βοηθήσει. Έτσι, μέσα από αυτή την κατανόηση των πραγμάτων μπορεί να έρθει η εξισορρόπηση. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί σε όλους. Διότι ναι, είναι εκεί που μπαίνει η διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου και πρέπει να βάλει τη δική του χημεία, τη δική του αλχημία να αλλάξουν τα πράγματα. Όμως τα βασικά κομμάτια, η βασική ρίζα είναι εκεί. Το βάζουμε λοιπόν στην άκρη αυτό εδώ πέρα. Φεύγει και αυτό εδώ, το ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά του και πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι. Είναι αυτό εδώ πέρα, στη δεύτερη επιλογή.
Εντάξει, φίλες και φίλοι. Και εδώ τι σημαίνει illusion. Μάλιστα. Το illusion έχει να κάνει λοιπόν με εκείνα τα κομμάτια της ζωής μας τα οποία τα θεωρούμε ότι έτσι συμβαίνουν, αλλά στην ουσία όμως δεν συμβαίνουν έτσι. Είναι η παραπλάνηση, είναι η θολούρα, είναι ότι πολλές φορές το κάρμα για το πώς λειτουργεί μας μπερδεύει, σας μπερδεύει μάλλον. Και είναι και ανθρώπινο και είναι και κατανοητό. Εσείς λοιπόν είναι η πλάνη εδώ που πρέπει να την πολεμήσετε και να την καταπολεμήσετε. Ο βουδισμός, επιτρέψτε μου, γιατί έχω μελετήσει πάρα πολύ τον βουδισμό από άποψη όχι θρησκευτικής θεολογικής, καθαρά από άποψη επιλογών, από άποψη ζωής, από άποψη φιλοσοφίας καθαρά και ερωτημάτων που θέτει. Ένα από τα πράγματα που έλεγε ο Βούδας είναι ότι πρέπει στη ζωή μας να σπάσουμε τα δεσμά της πλάνης. Πλάνη είναι πολλά πράγματα. Τι νομίζουμε για τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι. Έτσι. Έχουμε attachment, δηλαδή έχουμε διασυνδέσει, μάλλον είμαστε προγραμματισμένοι ώστε να επιζητούμε ένα γονείο στα πολλά λεφτά, να αναζητούμε ένα γονείο στο ένα, να αναζητούμε ένα γονείο στο άλλο. Με αποτέλεσμα αυτή η υπερπροσπάθεια πολλές φορές, γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν, να μας φέρνει σε μία πλάνη και να καταλαβαίνουμε ότι τελικά δεν έχει νόημα. Περίπου αυτό είναι, αν θέλετε, το νόημα. Θα επιλέξω εγώ αυτή εδώ πέρα, αυτό εδώ το deck, πηγαίνω λίγο διαφορετικά, για να μπορέσουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε η πλάνη με το οποίο μπορεί να υπήρχε και με το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο εσάς σας ενδιαφέρει. Πράγμα που σημαίνει ότι ξεγελάστηκα. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι, σε αυτή την καρμική σχέση με το συγκεκριμένο άτομο τελικά τα πράγματα ήταν εντελώς σε ένα επίπεδο πλάνης, θολούρας, μη κατανόησης, όχι ξεκάθαρα πράγματα. Σε ένα επίσης, σε μια κατάσταση που δεν μπορούσατε να καταλάβετε αν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Είδατε πόσο βαθύτατα πάμε στο κομμάτι. Α, επίσης το άτομο, το επαναλαμβάνω και εδώ, για το δεύτερο, deck που βάζουμε τώρα και έχετε επιλέξει, υπαρκτό άνθρωπο εν ζωής, να είναι εν ζωή, να μην έχει φύγει από τη ζωή. Όχι ότι είναι κακό να το βάλετε, αλλά μπορεί, καλύτερα να το πούμε έτσι, να μην προχωρήσω, να μην το πω αυτό, αφήστε το, εν ζωή, να είναι εν ζωή. Εντάξει, οι καρμικοί λόροι που σας συνδέουν, να είναι εν ζωή. Πάμε τώρα ποια είναι η ιστορία σας. Η ιστορία σας λοιπόν ήταν μια, από τη δικιά σου την πλευρά, ήταν μια ιστορία με πάθος, με πολλή ενέργεια, με νίκη θα έλεγα, ή ότι πίστευες ότι έχεις νικήσει γενικά στη ζωή, στην επιλογή που έκανες ή σε πίεζε εσένα και ήσασταν και διαφορετικοί χαρακτήρες ή σε πίεζε εσένα να φέρεις εσύ την νίκη ή να τα κάνεις όλα εσύ αντί για αυτόν ή εκείνη. Εδώ είναι μια κάρτα θλίψης, εδώ είναι μια κάρτα αισιοδοξίας. Εδώ είναι μια κάρτα του είμαι πολύ θλιμμένος, θλιμμένη και δεν μπορώ να κάνω γιατί έχω κινητοποιηθεί από τη θλίψη μου, τη στεναχώρια μου. Εδώ είναι μια κάρτα που έχει πολλή ενέργεια. Κουβάλαγες εσύ τη δική της ενέργεια, όποιος και αν ήταν αυτός. Μονίμως σε στεναχώρια, αλλά εσύ με το χαμόγελο στα χείλη που λέτε. Και με αρκετή αισιοδοξία και δύναμη. Αυτό ήταν ένα illusion εδώ. Αυτό ήταν μία πλάνη εδώ, γιατί εσύ πίστευες στο τέλος ότι μπορείς να νικήσεις. Ενώ δεν σε αφήνει να πλησιάσεις. Σου έκοβε τις εισόδους για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Άρα λοιπόν η ιστορία σας ξεκινάει με αυτή τη διαφορετικότητα, με αυτή τη διαφορετική ενέργεια. Νερό, φωτιά εδώ. Και τα ζώδια τα αντίστοιχα. Πώς έβλεπε ο ένας τον άλλο. Εσύ λοιπόν έβλεπες τον εαυτό σου ότι κάνει συνέχεια θυσίες. Θυσίαζε τον εαυτό σου και φυσικά σημαίνει ότι, ότι κρεμιώσουνα, προδοσία δηλαδή, θυσιαζόσουνα.
Εκείνος ή εκείνη ήταν μάλιστα η Σελήνη. Άλλο εδώ τώρα πράγμα. Μονίμως μη ικανοποιημένος ή ικανοποιημένη. Και στο έλεγε, δεν με ευχαριστεί το ένα, δεν με ευχαριστεί το άλλο, δεν με ικανοποιεί αυτό και εσύ θυσιαζόσουν για να τα προσφέρεις. Μαζί σε συνδυασμό εδώ πέρα. Εδώ είναι Ποσειδώνας, πολλές φορές που σημαίνει ότι δεν έβλεπες πολύ καθαρά τι γινότανε, μπορεί να υπήρχαν και οικογενειακά θέματα εδώ, και εδώ μία διαδρομή που ο ίδιος ίδια δεν την ικανοποιούσε. Δεν τον ικανοποιούσε η ζωή του ή η ζωή της. Δεν ήταν ευχαριστημένος, πώς να το κάνω. Δεν ήταν ευχαριστημένη από τη ζωή της. Όποιος και αν είναι αυτός. Πάμε βαθύτατα εδώ. Προσέξτε, ακόμα και αν είναι προϊστάμενος, ακόμα και αν είναι συνεργάτης, αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι αν ο άνθρωπος δεν είναι ικανοποιημένος με τη ζωή του και είναι σε θλίψη, δεν έχει ενέργεια να κάνει τίποτα. Μπορεί να είναι μονίμως σε μια κατάσταση αντίστασης, άρνησης, δυσκολιών, αρνητικής κατάστασης, απεσιοδοξίας. Πώς θα πας μπροστά έτσι, πώς θα περάσεις. Κοιτάξτε εδώ το σκοτεινό μονοπά, διαπίστευτες κάρτες αυτές εδώ. Φοβερές κάρτες. Η black and white τάρο εδώ ή αλλιώς bianco nero. Πού πας στα σκοτάδια, έχει τα δικά της σκοτάδια που έπρεπε να πολεμήσεις και εσύ θυσιαζόσουνα. Έκανες ό,τι μπορούσε να περάσει από το χέρι σου για να αρχίσεις λοιπόν να σε προσέχει, να σε κάνει γύρισες ανάποδα. Αλλά από την άλλη σε πρόδωσε. Και δύο κάρτες, και αυτές οι δύο κάρτες είναι του νερού. Και νερό πολλές φορές σημαίνει και σκοτεινιά, σημαίνει δολούρα. Σημαίνει δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου συναισθηματικά που βρίσκομαι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, φίλες και φίλοι. Μόνο και μόνο από αυτό να καταλάβει κάποιος ή να σου επιβεβαιωθεί αυτό που εσύ ήξερες μέσα σου, γιατί εδώ βγαίνει το illusion τώρα, εδώ έχει βγει πολύ έντονο, η πλάνη δηλαδή, έχει βγει πάρα πολύ έντονο. Η ψευδαίσθηση, ας το πούμε, η ψευδαίσθηση του τι ζούσες, ό,τι και να ήταν αυτό, έτσι, υπάρχει μια ψευδαίσθηση. Ποια ήταν τα κυρίως εμπόδια, και ένα εμπόδιο ήταν μια βασίλισσα κούπα, εσύ δηλαδή που προσπαθούσες με οποιοδήποτε τρόπο και φροντίδα και αγάπη να το επιλύσεις, αλλά εκείνος ή εκείνη είχε άλλα σχέδια για τη ζωή. Και εδώ πέρα τα εμπόδια σας εμφανίζονται αμέσως και σημαίνει θέλετε άλλα πράγματα. Εσύ αναζητούσες την αγάπη, τη φροντίδα, το ρομαντισμό, την όμορφη ερωτική επαφή, την έκφραση, αλλά και επίσης και την ψυχική επαφή. Εκείνος ή εκείνη αναζητούσε άλλα πράγματα. Αναζητούσε την αναζήτηση, την περιπέτεια, το φευγιό. Δεν ήταν εκεί διαθέσιμος για σένα. Διαθέσιμη για σένα διότι δεν ήξερε τι θέλει και νόμιζε ότι πρέπει να απομακρυνθεί για να πάει αλλού για να βρει τη χαρά. Εδώ το τρία μπαστούνι σημαίνει πάω να βρω τη χαρά μου. Μία κάρτα βέβαια που προσπαθεί να σου δώσει δύναμη, αλλά εδώ όμως είστε τελείως διαφορετικοί και αυτό είναι το εμπόδιο σας. Ενεργειακά, εσύ ήσουν πιο δύνατη ή πιο δύνατος. Και με αυτές τις αντίθετες όψεις, δηλαδή νερό με φωτιά, δεν υπήρχε περίπτωση μεταξύ σας κάτι καλό να κολλήσει και αμέσως έχουμε πολύ ισχυρά εμπόδια. Εντάξει, το καταλαβαίνεις ελπίζω, έτσι να γίνομαι κατανοητός. Άρα αμέσως έχουμε δύσκολα εμπόδια. Ποιο ήταν το κοινό σημείο αναφοράς? Εσύ αισθανόσουν ένα μεγάλο έρωτα, μεγάλη αγάπη, ότι είχες βρει τη δίδυμη τη φλόγα σου, την αδέρφη ψυχή σου, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά εκείνος ή εκείνη όμως ήταν πάλι, πρόσεξε να δεις, εδώ έχουμε νερό, νερό, εδώ έχουμε φωτιά, αέρα. Πάμε να το δούμε. Εδώ, το κοινό σημείο ήταν ότι εσύ πίστευες ότι το βρήκες, αισθανόσουν έτσι πραγματικά, ότι θα μπορούσα. Και πάλι λέμε, πολύ καλός συνεργάτης, πολύ καλός γονιός, ο έρωτας της ζωής μου, η επιτυχία που έβγαινε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, η γνωριμία, όλα πώς παίζουν ρόλο, αλλά εκείνος ή εκείνη ήταν ένας ακόλουθος ξυφών. Νοητικό, δηλαδή, οι σκέψεις που έκανε και τα επιχειρήματα που έλεγε δεν μπορούσαν να σε ικανοποιήσουν. Εσύ άλλα ονειρευόσουν εδώ, άλλα ήθελες. Ήθελες να αισθανθείς, ήθελες να νιώσεις, ήθελες η καρδιά σου, το σώμα σου να νιώσει, να έχει ροή από συνέστημα, να πλημμυρίζει από συνέστημα, όλο σου το είναι. Εδώ ήταν πολύ τετράγωνη λογική και φιλοσοφία και ανοριμότητα, έτσι. Ανοριμότητα καταστάσεων. Εάν τώρα τα βάλω εδώ
Αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, βλέπουμε αμέσως ότι έχουμε εδώ ενεργειακά είναι πιο ισχυρή αυτή η πλευρά από ότι είναι αυτή η πλευρά. Πάμε τώρα στην... το κατανόησες, έτσι δεν νομίζω να τη χρειάζεται να το αναλύσω περισσότερο, εκτός και αν μου έρθει καμιά φλασιά. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, έχεις αρκετές δυσκολίες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που είναι η επίλυση. Πώς έρχεται αυτή η επίλυση? Η επίλυση έρχεται, μάλλον ποια, ήταν η ποια είναι η δυνατότητα της επίλυσης, που είναι ότι έχω εδώ πέρα τον Άσο πεντάκτηνο και εδώ πέρα έχω μάλιστα το 8 πεντάκτηνο. Η επίλυση είναι λίγο διαφορετική για τον καθένα. Άσος πεντάκτηνο σημαίνει κάνω μία καινούργια αρχή και κυρίως μου βγαίνει σε θέματα όχι και εργασία θα έλεγα, αλλά και σε θέματα εφόσον έχει να κάνει με το ερωτικό κομμάτι, να εργαστώ, ας το πούμε, πρακτικά πάνω στο ερωτικό κομμάτι. Όμως, εκείνος ή εκείνη ήταν απομονωμένος, απομονωμένη, επικεντρωμένη αλλού και κυρίως στη δουλειά της ή στη δουλειά του και στο επάγγελμά του. Επειδή εδώ τώρα έχουμε κατά κάποιο τρόπο αρσενική, κυρίως αρσενική ενέργεια, και πάλι δεν είναι απολύτως απόλυτο αυτό. Συγγνώμη γι' αυτό, έχω μια μικρή αλλεργία τώρα που μου έχει έρθει. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε το 8 πεντάκτηνο που σημαίνει δουλεύω, 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 αλλά δεν δουλεύω για τη σχέση μου. Η επίλυση σας λοιπόν είναι αυτός ο συμβολισμός. Εγώ λοιπόν προσφέρω κάτι, κάνω μια καινούργια αρχή, αλλά και από την άλλη όμως πλευρά πρέπει να δουλέψουμε τη σχέση μας. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί, φίλες και φίλοι, για εσάς που πρέπει να το δείτε, όπου σημαίνει δουλεύω πάνω σε αυτό το κομμάτι της σχέσης. Εντάξει, ποια είναι η ανάγκη τώρα? Ποια είναι η ανάγκη για να και οι δύο που χρειάζεται να μετακινηθείτε πιο κάτω, στην επόμενη μέρα, ας το πούμε, θα φέρω λίγο εδώ, να κάνω λίγο χώρο. Και το ένα είναι, είσαι εσύ, πάλι είναι πεντάκτηνο, οι επιλογές. Εγώ θα λέγα εδώ είναι οι επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές στη ζωή σου? Μπορείς να εξισορροπήσεις? Μπορείς. Εδώ έχουμε επιλογές λοιπόν και ποιες οι επιλογές που παρουσιάζονται και εδώ είναι η απομόνωση, το 4 πεντάκτηνο. Έχουν βγει τα πεντάκτηνα εδώ και κάνουν, σεριανίζουν και δίνουν ρέστα. Λοιπόν, δείτε εδώ. Παρόλο που είναι μεταξύ τους πεντάκτηνο, παρόλα αυτά όμως είναι διαφορετική ενέργεια. Εδώ είναι απομόνωση, απομόνωση και εδώ, απομόνωση και εδώ, απομόνωση και εδώ, απομόνωση και εδώ, απομόνωση και εδώ. Άρα το κύριο καρμικό κομμάτι εδώ είναι η απομόνωση του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει και εσύ εδώ είσαι στο πιο ενεργητικό κομμάτι και όλα όσα έχεις κάνει σε αυτή την σε αυτή τη ζωή, ας το πούμε, για να τα καταφέρεις, αλλά σου λέει όμως το κάρμα πρέπει να εξισορροπήσεις. Η ανάγκη εδώ είναι η εξισορρόπηση των πραγμάτων. Τι εξισορροπώ? Ο καθένας από εσάς ξεχωριστά μπορεί να το καταλάβει. Αλλά εδώ υπάρχει μια απομόνωση και βεβαίως υπάρχει ότι θέλω να κάνω τα δικά μου πράγματα. Θέλω να χτίσω κάτι δικό μου, θέλω να χτίσω ένα όνομα. Θέλω να πετύχω κάτι, θέλω να προχωρήσω, θέλω να μάθω, θέλω να κάνω. Το οποίο έχει διαφορετική ενέργεια. Και πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα που μας λέει γενικά για το κομμάτι, μάλιστα στο μέλλον προς προχωράω, που και εδώ βγαίνει πάλι πεντάκτηνο. Είναι υπομονή. Όντως, το κάρμα χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή εδώ και βεβαίως χρειάζεται καλλιέργεια. Είναι ένας συμβολισμός. Αυτός όντως είναι ένας αγρότης ο οποίος έχει καλλιεργήσει τη γη του και φυσικά βλέπει οι σπόροι να ανθίζουν, να βγαίνουν. Βέβαια θα μου πει κάποιος εδώ βγαίνουν πεντάκτηνα, βγαίνουν λεφτά δηλαδή και φυτρώνουν στα δέντρα. Ναι, okay, εντάξει, σημαίνει όμως ότι κάνω πράγματα, χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Ο αριθμός 7 που είναι καρμικός, που σημαίνει και οι ευλογίες που έχεις γενικότερα στη ζωή, αλλά χρειάζεται για την επίλυση, την εξισορρόπηση του κάρμα, μεγάλη υπομονή.
και χρόνο και προσπάθεια και επιμονή για να εξισορροπήσει. Προσέξτε, εδώ μιλάμε για εξισορρόπηση. Η εξισορρόπηση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είμαστε και μαζί. Η εξισορρόπηση εδώ, γι' αυτό μην έχετε αυτή την πλάνη κιόλας λέει εδώ. Δεν σημαίνει ότι, α, ωραία, αν ας πούμε είναι μια σχέση, ένας έρωτας που νιώθετε εσείς πράγματα κτλ. Ότι κάνοντας αυτά τα πράγματα θα είστε και μαζί. Άλλο εξισορροπώ καρμικά, το οποίο πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε ικανοποιημένοι κιόλας από αυτό, από το αποτέλεσμα, αλλά στην ουσία είναι η συγχώρεση, είναι να προχωρήσω μπροστά στη ζωή μου, είναι ok, εντάξει, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες. Είναι αυτό το είδος της εξισορρόπησης. Το κάρμα, είπαμε, λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι η ανθρώπινη σκέψη λειτουργεί σε ένα άλλο επίπεδο. Εδώ είναι πώς το εξισορροπώ. Πολύ σημαντικό. Ωραία λοιπόν, αυτό ήταν και το δεύτερο deck. Πάμε στο επόμενο, το τρίτο deck. Ένα λεπτό να τα μαζέψω. Βαθύτατο, βαθύτατα αναλυτικό, βαθύτατα ιδιαίτερο. Και ναι, αποκαλυπτικό και... και τι άλλο να πω. Και βαθύτατα έτσι... αυτογνωσιακό θα έλεγα. Εντάξει, φίλες και φίλοι, πάμε στο επόμενο. Τρίτη επιλογή. Η τρίτη επιλογή είναι αυτές εδώ οι δύο οι κάρτες. Για μισό λεπτό. Εδώ. Δύο κάρτες, δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι. Όπα, ενοχές. Αισθάνεσαι ενοχές για κάποιο λόγο. Από αυτό το άνοιγμα που θα κάνουμε. Και το άλλο είναι όμως βεβαίως ενοχές αλλά και ενδυνάμωση. Τα μηνύματα, τα μυστικά μηνύματα μέσα από αυτή τη μυστική, μυστήρια γλώσσα και συμβολισμούς, το ένα είναι να ενισχυθώ και να απεμπολίσω τις ενοχές μου, να τις θεραπεύσω, να μην αισθάνομαι ενοχές για ό,τι έγινε, για ό,τι έχει συμβεί. Και πάμε λοιπόν. Είδατε πόσο βαθύτερα, πόσο βαθιά πια... βαθιά πάμε, ναι, και να υπενθυμίσω ότι βάζουμε υπαρκτό πρόσωπο και βάζουμε πρόσωπο το οποίο είναι εν ζωή, όχι πρόσωπο το οποίο έχει φύγει από τη ζωή. Αν θέλετε τώρα, σώνει ντε και καλά, να επιλέξετε άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και πετάνε εδώ οι κάρτες, πραγματικά πετάνε, κάντε το. Αν είναι η ψυχούλα σας να ηρεμήσει, κάντε το. Αλλά κυρίως αυτό το άνοιγμα όμως, θα σου το λέω ότι το άνοιγμα αυτό είναι φτιαγμένο για ανθρώπους που είναι εν ζωή. Αλλά αν θέλετε εσείς, okay, κάντε το και με δική σας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ευθύνη, δεν θα πάθετε κάτι, μηνύματα θα πάρετε, απλά κυρίως αφορά ανθρώπους που είναι εν ζωή, διότι οι λόροι αυτοί εδώ πέρα που αφορούν, αφορούν ανθρώπους που είναι κυρίως εν ζωή γι' αυτό. Και πάμε να επιλέξουμε. Ποια είναι η ιστορία σας? Η ιστορία σας είναι εσύ ήσουν μια δυνατή γυναίκα, είσαι μάλλον μια πολύ δυνατή γυναίκα. Με σοφία, με γνώση, με αυτοπεποίθηση, με διέστηση, στα οποία επίσης μπορούσε να σου είναι και μια πολύ καλή σύμβουλος σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Για να πάμε να δούμε το καθρέφτισμα του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, στο οποίο είναι μάλιστα. Είναι λίγο γιούχου και το λέω με την όμορφη την έννοια. Χαρά, πάρτι, ευτυχία, παρέεσαι. Εδώ έχει ενέργεια, φωτιά, εδώ έχει νερό. Αμέσως έχουμε μια διαφορετική τάξη πραγμάτων, ας το πω. Μια διαφορετική αντιμετώπιση στη ζωή. Η ιστορία σας είναι λίγο διαφορετική. Εσύ ζητούσες ενέργεια και πάθος, εδώ είναι party animal, ας το πούμε. Πιωτό, πάρτι, έξω. Εσύ μπορεί να ζητούσες ιδιαίτερες στιγμές. Και δεν είναι μόνο ερωτικό κομμάτι. Εδώ είναι αλλού. Κοινωνικοποίηση, πράγματα κτλ. Άρα έχουμε δύο κάρτες οι οποίες είναι αντίθετες. Δεν είναι κακές κάρτες όμως. Είναι απλά, βλέπω τον κόσμο διαφορετικά. Ζώδια νερού, ζώδια φωτιάς εδώ. Ή και οροσκόπια αν θέλετε. Πάμε να δούμε πώς βλέπει ο ένας τον άλλον. Εσύ έβλεπες γάμο, εσύ έβλεπες σταθερότητα, έβλεπες αλήθειες, έβλεπες πράγματα που έπρεπε να εκφραστούν γενικότερα. Και δέσμευση, πίστη και δέσμευση, εντάξει, και εκείνος ή εκείνη ήταν στο χρήμα.
δύο αντίθετοι βασιλιάδες, ας το πω. Δύο διαφορετικές καταστάσεις. Εσύ πίστευες στην έννοια, ας πούμε, της σχέσης, του γάμου, του αραβώνα, της ιερής σύνδεσης, της καλής συνεργασίας, έτσι. Εδώ όμως είναι καθαρά επαγγελματικό, είναι καθαρά οικονομικό. Βλέπατε δηλαδή τελείως διαφορετικά τη ζωή. Εδώ, αν μπορώ να πω αυτή την ιστορία εδώ, είναι ότι διασκεδάζω βγάζοντας χρήμα, μάλλον βγάζω χρήματα για να διασκεδάζω. Ή βγάζω χρήματα για να κοινωνικοποιούμε. Ή βγάζω χρήματα για να δείχνω στους άλλους επίσης ότι είμαι ένα είδος βασιλιά. Ή είμαι ένας είδος ανθρώπου όπου έχει οικονομική άνεση. Το χρειαζόταν αυτό για το εγώ του ή το εγώ της. Εσύ λοιπόν, το ένα σου εμπόδιο όταν έκανες σχέδια για το μέλλον, και είναι αριθμός 2 εδώ, που σημαίνει εδώ με τον άνθρωπό σου, αυτόν εδώ πέρα, κάνατε σχέδια για το μέλλον, μαζί στο μαζί, ακόμα και αν είναι να πάτε στην άλλη άκρη της γης, εκείνος ή εκείνη έφυγε αλλού συναισθηματικά. Μπορεί να αισθάνεσαι ένα είδος ενοχών, διότι τελικά εσύ άρχισες να σχεδιάζεις για να φύγεις από αυτή τη σχέση, μιλάμε για οποιαδήποτε σχέση, έτσι, ακόμα και επαγγελματική να είναι. Έκανε σχέδια, ήθελες να αλλάξεις αλλού, να πας σε άλλη εταιρεία, σε άλλο συνεργάτη, διότι ένιωθες ότι τελικά έχετε τελείως διαφορετικές απόψεις και ήταν το εμπόδιο σας. Εσύ ήθελες κάπου που να γεμίζεις, να έχεις ενέργεια, καινούργια πράγματα, κίνηση, φωτιά. Εκείνος ή εκείνη ήθελε άλλα πράγματα να ικανοποιήσει. Περισσότερο συναισθηματικά, ας το πούμε. Και μοιραία χωρίσατε. Αλλάξατε δρόμους, κάτι έγινε εδώ. Εδώ έγινε ένα split που λένε. Εδώ έγινε μια διαφορετική κατάσταση. Εδώ διαχωρίζονται οι δρόμοι. Εδώ διαχωρίζονται οι ενέργειες. Εδώ είναι ενέργεια. Εδώ είναι συνέστημα. Και απομακρυνθήκατε από αυτό. Αυτό ήταν και το εμπόδιό σας, έτσι. Ήταν η απομάκρυνση. Εδώ σημαίνει επίσης και διακόπτω συναισθηματικά τη σύνδεσή μου με αυτό το άτομο. Κοινός τόπος ήτανε εσύ. Τα έβλεπες τα πράγματα σε επίπεδο «ΟΚ, εντάξει» και παρορμητικά, αλλά με πολύ λογική, να τα βάλουμε κάτω, μισό λεπτό ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, κάτσε, αλλά και αυτοπεποίθηση και δύναμη, ΟΚ, είχες μεγάλη αυτοπεποίθηση και έχεις βασικά σαν άνθρωπος, εκείνος όμως το έβλεπε σαν αγκαρία. Εσύ έλεγες «Κάτσε ρε παιδί, έλα εδώ να τα πούμε, τι γίνεται εδώ, εκείνος αγκαρία, κουβαλάω βάρος, μη με ενοχλείς, μη μου το λες». Έχετε υπόψη σας. Γι' αυτό και φεύγει, γι' αυτό κοιτάνε και από την ίδια. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν, δεν θα σας το πούνε. Θα το δείτε από τις πράξεις τους ή από αυτά που μπορεί να πούνε καμιά φορά. Δεν αντέχουν το βάρος της ευθύνης. Το βάρος μιας σχέσης, το βάρος μιας συνεργασίας, το βάρος μιας επαγγελματικής συνεργασίας, το βάρος εκείνο, το βάρος τ' άλλο, βάλτε ό,τι θέλετε εδώ. Το βάρος του να κάνω οικογένεια, το βάρος του να είμαι γονέας, το βάρος του να κάνω πράγματα, το βάρος να κάνω εκείνο, το βάρος να συντηρώ μια σχέση και ερωτική ακόμα. Και εσύ κάπου περίμενες εδώ και έλεγες, «ΟΚ, εντάξει, να το δω λίγο λογικά, μα αυτό, ΟΚ, κάπου νιώθες ότι τέριαζες κιόλας, γιατί είναι όμοιες οι ενέργειες, γιατί είναι κρυός εδώ και εδώ είναι ζώδιο της φωτιάς». Αλλά υπήρχε διαφορετική άποψη σε αρκετά πράγματα. Εδώ είναι η επίλυση τώρα. Ποια είναι η επίλυση που μπορούσε να γίνει? Βγαίνουν εδώ μπαστούνια, γίνεται χαμός. Πάλι εδώ είναι φεύγω. Και εδώ είναι μία βασίλισσα. Πάλι είναι αντίθετα εδώ. Η επίλυση λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, μάλλον στην εξισορρόπηση του κάρμα, είναι να συναντηθούμε και να καταλάβουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Ότι βλέπουμε διαφορετικά τη ζωή χωρίς ενοχές και ίσα ίσα αυτή η σχέση να γίνει πιο δυνατή, να έχει μια ενδυνάμωση, ας το πούμε. Ναι, προσέξτε, εδώ είναι ένας διάλογος. Έχω σχέδια για το μέλλον. Ναι, σε καταλαβαίνω, δεν αισθάνομαι το ίδιο, αλλά συνέχισε να μου λες γιατί θέλω να μάθω τις αλήθειες σου. Ναι, ξέρεις κάτι, έχω πολλή ενέργεια και θέλω να κατακτήσω πράγματα και να προχωρήσω και να κάνω και έχω πολλά σχέδια που θέλω να πάω. Εδώ λέει και εγώ έχω σχέδια, αλλά θέλω όμως να γίνουν με έναν τρόπο τα οποία εμένα να με γεμίζουν συναισθηματικά. Εσύ λες εδώ εγώ θέλω πάθος, θέλω ενέργεια, θέλω ένταση. Εδώ λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ δεν το έχω τόσο πολύ αυτό, γιατί το βλέπω ως βάρος, αλλά να το δούμε. Αλλά θέλω και άλλα πράγματα και να εξασφαλιστώ συναισθηματικά. Εδώ σου λέει, κοίταξε να δεις, για συνέστημα
Αυτό που μπορώ να σου πω είναι πολλή ενέργεια, πολλή ένταση, πάθος δυνατό, κάψιμο που λένε, ας το πούμε, αλλά εγώ θέλω και συνέστημα, θέλω και ρομαντισμό. Δεν τον αφήνω τον ρομαντισμό. Αυτός είναι ένας διάλογος που μπορεί να πάρει επί μακρόν. Το βάζω εδώ διότι είναι πόσο διαφορετικά βλέπετε τη ζωή. Εδώ έχουμε νερό, πολύ νερό, εδώ έχουμε πολύ φωτιά. Άρα βλέπουμε αμέσως και τις αλλαγές, ας το πούμε, που υπάρχουν στο χαρακτήρα και τις διαφορετικές απόψεις για τη ζωή. Η ανάγκη λοιπόν της εξορρόπησης, θα φέρω λίγο πιο εδώ για να φαίνονται, ναι, της εξορρόπησης, ας το πούμε έτσι, να εξορροπήσουμε, πώς μπορούμε να εξορροπήσουμε τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο, είναι μια ιέρεια, αλήθειες είναι εδώ, βγαίνουν οι αλήθειες και τα μυστικά που υπήρχαν και εδώ βγαίνει το κομμάτι του τελικά, κοίταξε να δεις, θέλω να νιώσω ότι στη ζωή εγώ νικάω. Εδώ είναι πιο πνευματικό κομμάτι, εδώ σημαίνει και μυστικότητα, εδώ σημαίνει κρατάω και μυστικά, εδώ σημαίνει και διέστηση, αλλά είναι διαφορετική τύπη. Και ακόμα και εδώ υπάρχει ένα άλλο καθρέφτισμα, μια άλλη αντίθεση. Άρα λοιπόν υπάρχει ανάγκη εδώ του να μάθω και από εδώ υπάρχει ανάγκη του να κατακτήσω, του να νικήσω, του να νιώσω στη ζωή σημαντικός. Εσύ βέβαια εδώ τα χαρτιά σου τα κρατάς κλειστά, δεν τα ανοίγεις εύκολα. Και λες, όπα, κοίταξε να δεις, έχουμε και τα θέματα μας αυτά. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένα παρελθόν που σας ακολουθεί, έντονο παρελθόν, και πάμε να δούμε ποιο είναι το μέλλον γενικά, που είναι το μαζί και είναι μάλιστα. Έχει βγει ένας υπότης, για να δω, έχει βγει άλλος ένας υπότης και κοιτάνε όλοι από την ίδια πλευρά. Τι σημαίνει στην ουσία, ποιο είναι το μυστικό εδώ? Το μυστικό εδώ είναι, σε κατανοώ και σε καταλαβαίνω τελικά τι θέλεις. Η εξισορρόπηση, αν θέλετε, του κάρμα σε αυτή την περίπτωση είναι στα επαγγελματικά μας χάρη. Καταλαβαίνω τι εννοείς, καταλαβαίνω την ανάγκη σου για επαγγελματική επιτυχία ή για να βγάλεις χρήματα. Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι, έχουμε προσέξτε, όλοι έχουμε ανάγκες, όλοι έχουμε επιθυμίες. Οι επιθυμίες κάποιων ανθρώπων κάποιες φορές μπορεί να είναι σε άλλη προτεραιότητα. Εσείς να έχετε άλλη προτεραιότητα, που μπορεί να είναι το πάθος, μπορεί να είναι να καώ πραγματικά από το πάθος. Εδώ όμως ο άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να βάλω χρήματα, να καταξιωθώ. Εδώ είναι η υπομονή, εδώ είναι η κατανόηση, εδώ είναι η ανάγκη για οικονομική, αν θέλετε, ενίσχυση. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι ως υπότης είναι ο στόχος και η αποστολή της ζωής, να καταλάβετε και οι δύο ποια είναι η αποστολή της ζωής σας, ακόμα και αν είναι διαφορετική. Πού είναι διαφορετική? Ελπίζω να το καταλάβατε, έτσι. Βαθύτατο και αυτό, ξεκάθαρο, πήγε πολύ γρήγορα. Διότι η ενέργεια εδώ, θα σας πω κάτι, με παρέσυρε, διότι εδώ ήταν η φωτιά και η φωτιά πηγαίνει γρήγορα, απλώνεται. Γι' αυτό μου βγήκε και πολύ πολύ γρήγορα αυτό το ρίξιμο, αλλά όμως οι πληροφορίες υπάρχουν, βαθύτατες και εδώ, ιδιαίτερες, πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς εξισορροπούμε κατά κάποιο τρόπο το κάρμα στη δική σας την περίπτωση, έτσι. Ωραία λοιπόν, πάει και αυτό, εδώ, ολοκληρώνεται, πήγε πολύ γρήγορα, δεν πειράζει, είναι εντάξει, γίνονται αυτά, υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις και πάμε στο επόμενο. Τώρα, την τέταρτη επιλογή και τελευταία και είναι εδώ αυτό εδώ πέρα το όμορφο σχήμα. Τι αποκαλύπτει από πίσω που σημαίνει αυτοπεποίθηση? Αυτή εδώ πέρα τα μυστικά σύμβολα. Και γενικά αυτή η κάρτα σου μιλάει για αυτοπεποίθηση. Για να εξισορροπήσεις το κάρμα χρειάζεται, αγαπητέ μου, αγαπημένη μου, και αυτοπεποίθηση. Για βάλ' τα κάτω λίγο. Διότι όταν μέσα σου νιώθεις ότι θα τα καταφέρω, μπορώ, έχω την διάθεση να εξισορροπήσω, να το παλέψω, να το προχωρήσω, αυτά γίνονται με αυτοπεποίθηση. Για πάμε να δούμε και θα έλεγα κιόλας, ναι, αυτοπεποίθηση και επίσης και αυτογνωσία. Αυτό μου ήρθε να σας πω και σας το λέω και το καταθέτω. Αυτογνωσία λοιπόν. Πού βρίσκομαι, τι γίνεται.
Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε. Η ιστορία με το άτομο με το οποίο σε ενδιαφέρει. Εδώ βγαίνει ένας πύργος. Ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά σε γνώρισα. Μπορεί έτσι ξαφνικά και να σε έχασα. Για να δούμε εδώ. Και βεβαίως είναι το 5. Το 5, 5, 5. Μπαστούνι. Τι σημαίνουν αυτά εδώ? Τσακωμή. Διαφορετική άποψη ζωής. Εδώ δείχνει ποιος έχει το πάνω χέρι. Εντάξει, πάλευε εδώ ο αυτός που σε ενδιαφέρει, ποιος είχε το πάνω χέρι, ποιος είχε δίκιο δηλαδή. Και για σένα πολλά πράγματα γκρεμίστηκαν. Γκρεμίστηκε αυτό που πίστευες για αυτόν τον άνθρωπο, άλλα πίστευες, άλλα έγιναν, έχασες ένα κομμάτι μέσα σου το οποίο το θεωρούσες πολύ σημαντικό και ένιωσες ότι είσαι στον αέρα. Γκρεμίστηκε η άποψή σου για αυτόν τον άνθρωπο. Άντρας είτε γυναίκα, έτσι, σε όποιο επίπεδο κι αν είναι. Ποια είναι η άποψη του ένα σου με το αλλονού? Εσύ έβλεπες λοιπόν έναν υπότη, εσύ είσαι ένας υπότης. Είναι η ενεργή, είτε άντρας είτε είσαι γυναίκα, έναν υπότη που μπορείς να πας, να μιλήσεις για αγάπη, να μιλήσεις για συναίσθημα, για όμορφα πράγματα, για καλοσύνη, για συνεννόηση, για καλή συνεργασία, για όμορφο ερωτικό κομμάτι, για τέτοια πράγματα. Αυτός όμως ή αυτή είχε μια άλλη άποψη, μια άλλη οπτική γωνία των πραγμάτων της ζωής που ήθελε και εδώ χρήματα. Βγαίνει φίλες και φίλοι πάρα πολύ έντονο το χρήμα σε όλα τα ρηξίματα. Και είναι ένας παράγοντας τον οποίο δυστυχώς, καλός ή κακός μάλλον το πω έτσι, δυστυχώς ή ευτυχώς, καλός ή κακός, πολλοί άνθρωποι, άντρες ή γυναίκες δίνουν πολύ μεγάλη σημασία και δεν είναι κακό. Με αποτέλεσμα, αφήνω πίσω το ρομαντικό κομμάτι και πηγαίνω στη φήμη, στο να βγάλω πολλά χρήματα, οικονομική κατάσταση, κληρονομιές, να ζω άνετα, να ζω πάρα πολύ άνετα και να κάνω οικογένεια, εφόσον όμως και εγώ νιώθω πάρα πολύ άνετος οικονομικά και βγάζω τα χρήματά μου και έχω και μια αξιοπρέπεια, έχω και ένα τίτλο και με βλέπουν διαφορετικά στη ζωή, και μπορώ και τιμώ και το όνομα του πατέρα μου και το όνομα το οποίο έχω, ας πούμε. Μάλιστα. Οπότε ήταν διαφορετικές απόψεις. Εδώ που είναι το χρήμα βλέπει το ρομαντισμό και, ή το συναίσθημα, και το συναίσθημα βλέπει το χρήμα. Δεν είναι εντελώς άκυρες αυτές οι κάρτες, αλλά είναι διαφορετικές απόψεις. Ποια είναι τα εμπόδια που χρειάστηκε εσείς να δεις? Ένα εμπόδιο είναι ο έρωτας. Είναι ο έρωτας εδώ. Καρμικός έρωτας, δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές κατά κάποιο τρόπο. Εσύ έβλεπες έρωτα. Το εμπόδιο ήταν ο έρωτας και εκείνος ήταν ο μάγος ή εκείνη. Ο μάγος μπορεί να σημαίνει και έλλειψη επικοινωνίας. Διαφορετικές κάρτες, έτσι. Και περίεργη, και ένας περίεργος συνδυασμός. Εδώ σημαίνει βλέπω αραβόνα, εδώ βλέπω καλή σχέση, καλή συνεργασία, βλέπω καλή επαγγελματική εξέλιξη. Εδώ όμως είναι εγωκεντρισμός. Εδώ είναι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Ο μάγος είναι ο αριθμός 1, εδώ είναι ο αριθμός 2. Ο αριθμός 1 σημαίνει εγώ είμαι και κανένας άλλος, ο αριθμός 2 είναι το μαζί. Γι' αυτό λοιπόν είχατε το εμπόδιο αυτό εδώ πέρα. Εδώ σημαίνει εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω, εγώ ξέρω δεν ξέρεις εσύ. Εδώ είναι μια ενέργεια πολύ δυνατή, πιο ισχυρή και τελικά γίνεται το δικό του ή θέλει να γίνεται συνέχεια το δικό του ή το δικό της, έτσι. Ποιο ήταν λοιπόν το κοινό σημείο αναφοράς? Μπορεί να είναι μια οικογένεια εδώ. Μπορεί να είναι κάνουμε παιδιά ή να έχετε παιδιά μαζί κιόλας. Ή μια καρμική σχέση από τα παλιά, από έναν παρελθόν το οποίο σας ακολουθούσε και σημαίνει ότι είχατε περάσει πάρα πολλές καταστάσεις μαζί. Εσείς έτσι το βλέπατε. Εκείνος ή εκείνη ένας βασιλιάς. Ο οποίος όμως θέλει να σου πει ότι κοίταξε να δεις, εσύ έβλεπες έναν παιδικό έρωτα ή μια συνεργασία η οποία ήταν πολλά υποσχόμενη, εγώ όμως βλέπω άλλα πράγματα. Ναι μεν ταιριάζουμε, ναι μεν έχουμε κούπα-κούπα, αλλά τα βλέπω διαφορετικά. Έχω γυρίσει την πλάτη μου εγώ εδώ. Και γυρίζω και την πλάτη μου στο παρελθόν σημαίνει εδώ. Αυτός ο βασιλιάς κούπα να έχει κατανόηση, να έχει ωριμότητα, έχει σοβαρότητα, έχει πολλή διέστηση, είναι μέντορας, μπορεί να σου πει πολλά πράγματα, μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος, ένας επιχειρηματίας, ένας συνεργάτης που μπορεί να μάθει πολλά πράγματα από αυτόν, αλλά
σου γυρίζει την πλάτη διότι εσύ ζητάς άλλα πράγματα εδώ. Θέλεις άλλου είδους σύνδεση. Εδώ λοιπόν, ποιες είναι οι ενέργειες που έχουμε. Εδώ έχουμε πολύ νερό. Εδώ έχουμε απ' όλα. Και η πιο ισχυρή κάρτα είναι ο μάγος. Εγωισμός. Ένας εγωιστής βασιλιάς. Οπότε, πώς να ματσάρετε. Ματσάρετε σε κάποια πράγματα, σε κάποια σημεία, αλλά... Πάμε τώρα. Η επίλυση. Η επίλυση είναι ένα άλλο εξάρεδο, λοιπόν. Εσύ, λοιπόν, που είσαι επιλέξει εδώ, που είσαι εσύ, που με βλέπεις αυτή τη στιγμή, βγαίνει ένα άλλο εξάρι, το 6 πεντάκτινο, στο οποίο τα δύο εξάρια τώρα εδώ και συνεχόμενα σημαίνει καρμικό, καρακαρμικό. Η συνάντηση αυτή έπρεπε να γίνει με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Τώρα βέβαια άμα είναι ένας πατέρας, εννοείται ότι δεν την αποφεύγεις με τίποτα. Αλλά είναι ισχυρή καρμική σύνδεση, γιατί μπορεί να υπάρχουν και σύνδεση με γονείς, οι οποίοι ναι μεν είναι καρμικές, αλλά να μην είναι τόσο ισχυρά καρμικές, γιατί υπάρχουν διάφορα επίπεδα, έτσι. Εδώ πιστεύει στην εξισορρόπηση. Έχει να κάνει το εξπεντάκτινο που πιστεύει στο αίτιο και στο αιτιατό και ότι ο καθένας θα αμυφθεί σύμφωνα με το τι κάνει στη ζωή του. Άρα λοιπόν εδώ λες ότι στην επίλυση με αυτόν τον άνθρωπο εδώ, για κάτσα να τραβήξω και το άλλο, είναι ότι είναι αυτό που λέμε για κάρμα. Και βεβαίως έχει βγει ένα άλλο εξάριο εδώ που ενισχύει ακόμα περισσότερο το κομμάτι του παρελθόντος ότι έπρεπε να συναντηθείτε, αλλά και πάλι έχετε άλλη άποψη για τη ζωή. Κοιτάει από εδώ αυτός, κοιτάζει προς το μέλλον. Άλλα ήθελες εσύ, άλλα ήθελε εκείνος ή εκείνη. Εδώ έχουμε μάγο, έχουμε βασιλιά, έχουμε έξι μπαστούνι. Εσύ μιλάς για εξισορρόπηση, εδώ σου μιλάει για κατάκτηση. Εσύ μιλάς για να τα βρούμε, εδώ σου μιλάει πάω να νικήσω. Άλλες ενέργειες. Διαφορετικές ενέργειες, έτσι. Άρα η επίλυση, αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο, είναι να κατανοήσουμε αυτές τις αντίρροπες δυνάμεις. Και ότι πολλές φορές στη ζωή δεν μπορούμε να έχουμε όλη την εξισορρόπηση που μπορεί εμείς να θέλουμε να έχουμε. Δεν μπορούν όλα να είναι πάντα ισορροπημένα. Το ίδιο σου λέει και το κάρμα. Είναι δύσκολο να το εξισορροπήσεις. Δεν μπορεί να τα ισορροπήσεις όλα και ίσως πολλές φορές στη ζωή χρειαστεί να το αντιληφθείς αυτό. Ποιες είναι οι ανάγκες λοιπόν που γεννιούνται. Ένα λεπτό να δω κάτι. Η ανάγκη λοιπόν είναι η ανάγκη για να σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον. Να προχωρήσουμε μαζί. Η ανάγκη η άλλη είναι να βγω πολύ νερό εδώ τώρα. Εδώ έχουμε νερό, αντίθετο νερό, αλλά αυτό εδώ πέρα όμως, τα τέσσερα κούπα, είναι η δυσκολία στις σχέσεις. Εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολία στις ανθρώπινες σχέσεις, είτε άντρας είτε γυναίκα. Και υπάρχει και στεναχώρια, και υπάρχει και μεμψηρία, υπάρχει και μιζέρια, υπάρχει δυσκολίες, υπάρχει μια μικροαπομόνωση. Γενικά είναι η ανάγκη εσύ να κάνεις σχέδια για το μέλλον, αλλά και εκείνος όμως κατά κάποιο τρόπο ή εκείνη να βγει, να σηκωθεί, να αντιληφθεί τι γίνεται γύρω. Γι' αυτό έχετε αυτό το πρόβλημα εδώ πέρα. Και πάμε να δούμε ποιο είναι το μέλλον το μαζί, να το δούμε ολικά και είναι ο Άσος Κυπέλλων. Άρα λοιπόν, μάλιστα, και κινήθηκε μόνος του ο Άσος Κυπέλλων. Τι σημαίνει αυτό εδώ? Νέα αρχή και για τους δύο. Ο Άσος Κυπέλλων έτσι που πηγαίνει σχεδόν να πέσει στο πλάι και ανάποδα μπορεί να θέλει να βγει. Φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι χρειάζεται αυτοπεποίθηση, να έχεις εσύ αυτοπεποίθηση και οι δύο αυτοπεποίθηση, προκειμένου να κάνετε και οι δύο στη ζωή σας μία νέα αρχή. Αυτή η νέα αρχή δεν σημαίνει ότι είστε μαζί, μπορεί να είστε χώρια και ο καθένας ξεχωριστά να κάνει τη δική του αρχή στο δικό του κομμάτι, αλλά πάντα όμως με συνέστημα προς τον άλλον, δηλαδή «ΟΚ, εντάξει, σε καταλαβαίνω, σε ευχαριστώ, σε έχω συγχωρέσει, προχωράω όμως να βρω τη ζωή μου». Με συγχωρείς και εσύ? Ναι, σε συγχωρώ και εγώ, ό,τι έγινε έγινε μεταξύ μας, ό,τι ήταν να γίνει έγινε, προχωράμε μαζί όμως, προχωράμε ή μαζί ή και ξεχωριστά, αλλά εδώ είναι η νέα αρχή, που αυτή η νέα αρχή μπορεί να είναι και ευλογημένη,
στη ζωή γενικά και μην φοβάστε αν είστε μόνοι σας αυτή τη στιγμή και θέλετε, και μάλλον όχι θέλετε, είστε μόνοι σας και επιδιώκετε, ναι, θέλετε να είστε με τον άνθρωπο πάλι μαζί, μια επανασύνδεση, οτιδήποτε. Αλλά εδώ μιλάμε για εξισορρόπηση κάρμα, έτσι. Και εξισορρόπηση σου λέει περνάς μέσα από αυτά τα διαφορετικά στάδια της κατανόησης πώς βλέπω, πώς βλέπεις εσύ τη ζωή και πώς βλέπει ο άλλος άνθρωπος τη ζωή. Φίλες και φίλοι, μην ξεχάσετε, κάντε εγγραφή και φυσικά πατήστε το καμπανάκι 2 φορές για να κάνουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα και να μπορέσει να προχωράει το κανάλι και να δυναμώνει και να μεγαλώνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ετοιμαστείτε, διότι και το επόμενο θέμα που έχω σκεφτεί και θα ετοιμάσω είναι και εκείνο συγκλονιστικό, ιδιαίτερο και πρωτότυπο. Όπως ούτως ή άλλως εδώ σε αυτό το κανάλι, τουλάχιστον εγώ έτσι θέλω να γίνεται, έτσι θέλω αυτή να είναι η ενέργεια, να είναι το καινούριο, το πρωτότυπο, το διαφορετικό και να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα και να περνάω και εγώ καλά και εσείς καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια και τα λέμε πολύ σύντομα.